Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κουζάνης συνεδριάζει για να ψηφίσει, να συζητήσει και να ψηφίσει το προσχέδιο του στρατηγικού σχέδιου του Δήμου, του σχεδίου του Δήμου Κουζάνης για την επόμενη θητεία. Ένα από τους οφείλω να πω ότι έγινε μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα δουλειά με τα στελέχη της υπηρεσίας. Η υπεύθυνη υπηρεσία των γραφείων που θα προγραμματιστούν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τα στελέχη για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Έγινε μια πολύ δυνατή και πολύ καλή καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. Ήταν οι συνδυνατές μας και ποια είναι τα δυνατά μας. Και στο στρατηγικό σχέδιο καταγράφηκε το όραμα, οι άξονες, οι προτεραιότητες, η στρατηγική του Δήμου για τον περίοδο. Το επόμενο βήμα μετά την ψήφιση, η συζήτηση, την ψήφιση του σχεδίου, του στρατηγικού σχεδίου, είναι η ανοιχτή διαβούλευση προκειμένου να σχηματοποιηθεί και το επιχειρησιακό σχέδιο. Και μέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία αφενός την επιβάλλει η δημοκρατία, αλλά κυρίως την επιβάλλει, θα έλεγα, η ορθολογική διαχείριση των πραγμάτων, η διοίκηση μέσω προγραμματισμού, η διοίκηση μέσω στόχων και, αν θέλετε, ένα νέο μοντέλο διοίκηση, το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει και το Δήμα σε άλλα επίπεδα λειτουργίας. Το έχουμε ανάγκη. Ο Δήμος έχει πολλά πράγματα. Είναι αυτό ο ζωής της και αυτό δεν έχει προβλήματα και ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να τα διαχειριστούμε και να αρχίσουμε να τα λύνουμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ποιο είναι το πραγματικό του στόχο που κάνουμε, πού μπορούμε να στηριχτούμε, ποιες διορθώσεις πρέπει να κάνουμε και αυτή η δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σα πω ότι είμαστε από του πρώτου Δήμου σε αυτό το στάδιο και κυρίως η διαδικασία η οποία χρησιμοποιήσαμε, η οποία είναι ανοιχτή και έχει γίνει και διαβούλευση και έχουν συμμετάσχει και το προσωπικό αλλά και πολίτες. Από εδώ και πέρα, νέα διαβούλευση και προκειμένου σύντομα να έχουμε το πλάνο μας. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του αναπτυξιακού του σχεδίου? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η περιοχή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το επόμενο, η επόμενη θητεία κατά την άποψή μας είναι και όχι μόνο για τον Δημοκρατή, αλλά σφαιρικά είναι ένα στάδιο που θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Εμεί αυτό το άνθρωπο ξεπερνά τον Δημοκρατή, αλλά παρόλα αυτά ο Δημοκρατή είναι κυρία που σπίτι μας. Θα ανοίξουμε αυτά που φαίνεται το μέσο προδιάστημα. Οι άξονες είναι καταρχήν το εσωτερικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να εξυγχρονίσουμε το Δήμο. Θέλω να σα πω ότι από τι επόμενε μέρε ξεκινάει η διαδικασία εξυγχρονισμού όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοκρατή. Τα αλλάζουμε όλα. Και θα αλλάξουν και άλλα πράγματα σε σχέση με το περιβάλλον. Θα γίνει αλλαγή των οργανισμών και των υπηρεσιών, θα γίνουν ανακατατάξει ο βαθμό. Δεύτερον, τα ζητήματα τη κοινωνική πολιτική, τη πρόνοια, που χρειάζεται να εμπλουτίσουμε τι οικονομίε μα, να στηρίξουμε αυτέ που έχουμε και να εμπλουτίσουμε πλέον τι οικονομίε μα, γιατί μάλλον σε ένα δύσκολο σημείο. Το κομμάτι του περιβάλλοντο τη καθημερινότητα, εκεί μάλλον πρέπει να γεννήσουμε το μεγαλύτερο μέρο του περιβάλλοντο. Πρέπει να είμαστε πιο κοντά στο σπίτι. Δεν είμαστε πιο κοντά στο σπίτι. Είμαστε πιο κοντά στο σπίτι. Να μπορούμε να λύνουμε πιο γρήγορα τα προβλήματά του. Και από εκεί πέρα τα ζητήματα τοπική οικονομική ανάπτυξη, υποδομών, έργων. ΕΣΠΑ, πολύ σημαντικό εργαλείο. Ως χώρο θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, που για μας είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Αναλαμβάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες για να το πρόσφατο δημιουργήσουμε την πρόσφατη επάνω για να δείξουμε την άλλη πρωτοβουλία της κοινωνίας. Σύντομα θα έρθει το θέμα της ΕΠΕ, το θέμα του υγειονομικού πολιτισμού. Γενικώ πρέπει να δούμε την περιοχή μας αλλιώς, να ξεφύγουμε από το διάστημα του παραγωγικού μοντέλου, που πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης για όλους.